Είμαι η Ραλία Χριστίδου, είμαι υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εδώ στο Β3 Νότιο Τομέα Αττικής. Επέλεξα τον Νότιο Τομέα για να είμαι υποψήφια βουλευτής, όπως και στις προηγούμενες εκλογές του 2019, πολύ απλά γιατί κατοικώ στην Ηλιούπολη τα τελευταία 10 χρόνια, στην Αγία Μαρίνα συγκεκριμένα. Μου λέγανε φίλοι μου εδώ και παρέες που είχα από την Ηλιούπολη, τι ωραία που είναι στην Ηλιούπολη. Και εμείς στην Ηλιούπολη είμαστε καλύτεροι και είμαστε καταπληκτικότεροι και η περιοχή μας είναι φανταστική. Και δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Και έλεγα, εντάξει, είστε τοπικιστές, ξέρω εγώ κτλ. Τελικά, μετά από 10 χρόνια, τολμώ να σου πω ότι είμαι πιο φανατική της Ηλιούπολης από τους φίλους που μου πρότειναν να έρθω εδώ. Δεν το μετανιώνω στιγμή. Μ' αρέσει ο τόπος εδώ. Έχω πολύ καλές σχέσεις και επαφές με ανθρώπους. Μ' αρέσουν οι γειτονιές της Ηλιούπολης. Τις περπατάω, τις βλέπω, τις ακούω. Και εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε ένας τόπος που έχει δημοκρατική ιστορία και προοδευτική ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια από τις παρεμβάσεις που έκανα την τελευταία τετραετία στο Εθνικό Κοινοβούλιο, πολύ απλά γιατί επέλεξα να δώσω εξετάσεις αξιοπιστίας ως προς το κοινοβουλευτικό έργο. Ο κόσμος με γνώριζε ως καλλιτέχνη. Θέλησα λοιπόν να δοκιμαστώ μέσα στο Κοινοβούλιο. Και τα αποτελέσματα θεωρώ ότι ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά, βάσει του στόχου που είχα βάλει, πολύ απλά γιατί το λένε και οι αριθμοί. Και εξηγούμε. Όπως θα διαβάσεις και στο βιογραφικό μου, είμαι 63% πάνω από το μέσο όρο των βουλευτών στις τοποθετήσεις στο Εθνικό Κοινοβούλιο, με παρέμβαση σχεδόν σε όλα τα σημαντικά ζητήματα, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια παρέμβαση. Ήθελα να είμαι απολύτως συνεπής και να δώσω τις εξετάσεις μου εκεί. Αφενός, να του πω ότι είμαι συντοπίτησα. Μένω εδώ. Θεωρώ ότι όσοι με ξαναεμπιστευτούν, γιατί και στις προηγούμενες εκλογές, παρότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν ήξερε καν ότι κατεβαίνω υποψήφια, καθότι δεν είμαι προϊόν κομματικού μηχανισμού και κομματικού σωλήνα, θέλω να πω είχα κοινωνική ταυτότητα και πριν μπω στην πολιτική. Ξέρανε τη Ραλία. Ξέρανε ότι είναι ένα άτομο που, αν μη τι άλλο, είναι ακέραιο. Ότι το ναι της είναι ναι και το όχι είναι όχι. Το ότι είναι πολύ εργασιομανής, παύλα τελειομανής. Αυτό τα βάζεις και στα μειονεκτήματά μου, είτε στα προτερήματά μου, ανάλογα πώς θέλεις πες το. Ξέρανε ότι είναι ένα άτομο άξιο εμπιστοσύνης. Αυτή η εμπιστοσύνη, την οποία μου επέδειξαν στις προηγούμενες εκλογές, τώρα ζητάω να ανανεώσουμε αυτή τη σχέση, αν θέλεις, τη σχέση εμπιστοσύνης. Και σίγουρα όσοι με εμπιστεύτηκαν την προηγούμενη τετραετία, τώρα τους έχω βγάλει ασπροπρόσωπους. Οπότε θεωρώ ότι θα το επαναλάβουν. Και είναι στη σωστή πλευρά. Ξέρουν ότι θα πιάσει τόπο. Δόθηκε η δυνατότητα, παύλα η ευκαιρία. Δεν ξύπνησα μια ωραία μέρα και είπα, α, τι θα κάνω σήμερα, θα ασχοληθώ με την πολιτική. Με ενδιέφερε το συλλογικό, όπως με ενδιαφέρει και τώρα. Πάντοτε μου άρεσε να κοιτάζω την εικόνα συνολικά, τη μεγάλη εικόνα που λέμε, γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι είμαστε κρίκος σε μια αλυσίδα. Αν κάποιος περνάει δύσκολα και περνάει ζόρια, αυτό κάποια στιγμή περνάει και στον διπλανό του. Όσο καλά οχυρωμένος και να είναι ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένας κλάδος. Το πίστεψα από την αρχή αυτό και προσπαθώ να είμαι ένα κομμάτι της αλυσίδας που βοηθάει το διπλανό κομμάτι της αλυσίδας. Το ίδιο έκανα και στην προηγούμενη μου δραστηριότητα. Ως επαγγελματίας, καλλιτέχνης, μουσικός, τραγουδίστρια, ασχολήθηκα με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι τα σημαντικότερα πράγματα στην ιστορία έχουν γίνει μέσα από την πολιτική, μέσα από αποφάσεις και μέσα από πολιτική βούληση και μέσα από το χαρακτήρα του καθενός και την προσωπικότητα του καθενός. Σημασία έχουν οι πολιτικές και τα πρόσωπα τις οποίες εφαρμόζουν. Θεώρησα λοιπόν ότι 15-18 χρόνια προσπαθούσα να διασκεδάσω τα προβλήματα. Τα διασκεδάσω εννοώ διασκεδάνιμη, σκορπάω, σκορπούμε, έτσι. Να διασκεδάσω τα προβλήματα των ανθρώπων. Μέσα από την πολιτική θέλω να τα λύσω τα προβλήματα των ανθρώπων. Είναι απλά ένας άλλος τρόπος.
σεξισμό δεχόμουν και ως καλλιτέχνης, να σου θυμίσω. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να λένε η Ραλία Χριστίδου είναι καλλιτέχνης και δεν είναι παίκτρια reality. Δηλαδή και εκεί αγωνίστηκα για να κερδίσω κάτι το οποίο, αν θέλεις, μετά από 15-18 χρόνια ήταν και αυτονόητο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την πολιτική. Είναι δύσκολο, όχι από συναδέλφους, για να μην παρεξηγηθώ, από τον κόσμο, από την κοινωνία, να αποδεχθεί μία γυναίκα η οποία δίνει έντιμο αγώνα και αξιοπρεπή αγώνα, αλλά δεν στηρίζεται, υποβοηθείται από κάποιο σύστημα. Οποιαδήποτε γυναίκα, όχι μόνο για την πολιτική, οποιαδήποτε γυναίκα διεκδικεί δημόσιο χώρο, δημόσιο βήμα, δημόσια έκφραση και δεν μένει στο ιδιωτικό, στο οικογενειακό, στο οικείο, στο κλειστό, είναι σχεδόν δεδομένο και εκ των πραγμάτων ότι θα δεχθεί βέλη σεξισμού. Αυτά τα βέλη τα δέχομαι μια ολόκληρη ζωή. Έχω συνηθίσει κι εγώ. Δεν θεωρώ ότι αποτελώ εξαίρεση σε έναν κανόνα. Δέχτηκα περισσότερο από ανθρώπους που βρίσκονταν σε αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο, οι οποίοι πολιτεύονται και σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς αναφέρθηκες και στην υπόθεση του Γρηγόρη Ψαριανού, ο οποίος αναπαρήγαγε ένα εσχρό, χυδαίο δημοσίευμα. Ενώ στείλαμε εξώδικο διαμαρτυρία, δεν ανασκεύασε για την ψευδή φωτογραφία που, παρότι έμπειρος, δεν διέκρινε ότι ήταν Photoshop. Δεν ανασκεύασε, οπότε προχωρήσαμε σε αστικό δικαστήριο, το οποίο και κερδίσαμε. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο η Νέα Δημοκρατία να αναφέρει, η παράταξη δηλαδή που χρεοκόπησε τη χώρα δύο φορές και το 2009 και το 2015, να αναφέρει για μη ικανότητας αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας στο να κοστολογήσει ένα πρόγραμμα, γιατί μιλάμε πολύ απλά για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την παράταξη που παρέδωσε γεμάτα ταμεία, που παρέδωσε ένα διάδρομο ασφάλειας μέχρι το 2030 για να μπορεί να βγαίνει η χώρα στις αγορές και να δανείζεται. Δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 4 χρόνια τις όποιες κοινωνικές παροχές έκανε, τα επιδόματα αυτά, θυμάσαι, που κορόιδευε προεκλογικά και έλεγε ότι τα αξίζουν και τα παίρνουν μόνο οι τεμπέληδες επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτά τα επιδόματα που μια ολόκληρη κοινωνία ζει, market pass, food pass, fuel pass και όλα τα pass του κόσμου, από πού έχει αυτά τα χρήματα? Από δανεισμό. Τον οποίο δανεισμό το χρωστάει στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να βάλει τη χώρα στη σωστή τροχιά. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, λοιπόν, να λέει μια παράταξη ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο και είναι 5,5 δις σε ετήσια βάση, γιατί τους προϋπολογισμούς τους υπολογίζουμε σε ετήσια βάση, έτσι. Να λέει ότι εμείς δεν κάνουμε κοστολόγηση και κάνει Δημοκρατία. Δηλαδή, εμείς όταν λέμε 880, κατώτατο, και βγαίνει κόντρα ρελάνς ο κύριος Πρωθυπουργός και λέει 1500 μέχρι το 2027, δεν είναι ανέκδοτο. Εμείς λέμε συγκεκριμένα, είναι 5,5 δις. Και λέμε όλοι το ίδιο. Ενώ αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία, άλλο λέει 4,5 δις ότι είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Πλεύρης είπε 9,5, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν διαφωνίες εκεί. Να το βρούνε λίγο με τα νούμερα. Αλλά θα μου πεις πώς να το βρούνε με τα νούμερα, όταν είναι η παράταξη που χρωστάει 400 εκατομμύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 0. Ο πρόεδρός μας και το κόμμα έχει 0 οφειλές. Οι πιο νέες ηλικίες θα δουν ότι έχουμε πρόγραμμα σοβαρό για τη στέγαση. Εγώ μένω στον Νίκη όλα μου τα χρόνια. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να βρεις ένα σπίτι. Έως αδύνατο ιδίως, δηλαδή τώρα με την έξαρση της ακρίβειας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίρνεις ένα μισθό και να μπορέσεις να καλύψεις, Νίκη, λογαριασμούς. Δεν μπορείς, είναι αδύνατο. Νέες και καλοπληρωμένες δουλειές, έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης και συνεχίζει και το λέει. Ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, έχοντας στην πλάτη του πλέον μία τετραετία, με το 40% των νέων θέσεων εργασίας να είναι θέσεις εργασίας ή μια απασχόληση με 300 ευρώ. Δεν ήταν αυτές οι καλές, νέες και καλοπληρωμένες δουλειές. Κακά τα ψέματα. Δεν πιστεύω ότι κάποιος
θα έρθει να σε σώσει με ένα μαγικό ραβδί. Μπορεί όμως να σου ανοίξει τους δρόμους. Μπορεί να διαμορφώσει τις συνθήκες για να έχεις μια καλύτερη ζωή και να μην αναγκαστείς να φύγεις στο εξωτερικό. Η προηγούμενη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν κατάφερε να αναστρέψει αυτή την τάση των νέων ανθρώπων να αφήνουν τη χώρα τους για ένα καλύτερο μέλλον. Εγώ θέλω να τους κρατήσω εδώ, να αγωνιστούμε παρέα. Το πιο εύκολο πράγμα θεωρώ ότι θα ήταν να φύγουν. Εγώ τους λέω να μείνουν εδώ και να δοκιμαστούμε μαζί. Και να μην έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που φαίνεται εύκολο. Σε αυτό που φαίνεται απλοϊκό. Να κοιτάξουν, να αποφασίσουν κυρίως για τη ζωή τους.